Γεια σας! Είμαι Fairy Beauty Tales, με λένε Κυριακή και πάμε να σας δείξω τα προϊόντα που αγάπησα το τελευταίο διάστημα. Τα προϊόντα λοιπόν που λάτρεψα το τελευταίο διάστημα, στην πλειοψηφία τους είναι skincare προϊόντα, ξεχώρισα όμως και κάποια προϊόντα μακιγιάς τα οποία πραγματικά δεν βγήκαν από την τσάντα μου ούτε μέρα. Θα ξεκινήσω με τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα στο πρόσωπό μου και έχω δει τρομερή διαφορά όσον αφορά τον καθαρισμό. Χρησιμοποιώ κάθε μέρα στο πρόσωπό μου ένα σαπούνι φυσικό, είναι με αγνό παρθένο ελαιόλαδο από Pillion Soaps, το οποίο περιέχει μέσα πράσινη άργυλο. Βλέπετε ότι ακόμα δεν λέει να τελειώσει, το χρησιμοποιώ σας λέω πρωί βράδυ, έχω μείνει απίστευτα ευχαριστημένη, κάνει ωραίο αφρό, καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα και το βασικό είναι ότι δεν την ξηραίνει, δεν νιώθω τράβηγμα, νιώθω πάρα πολύ καλά και πολύ ισορροπημένη την επιδερμίδα μου, οπότε μετά βάζοντας και μία ενυδατική κρέμα είμαι πάρα πολύ καλά. Γενικά απομακρύνει πάρα πολύ τη λιπαρότητα, έχω δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά, ιδιαίτερα στη ζώνη ΤΑΦ που εγώ εμφανίζω λιπαρότητα και επίσης κάτι που δεν το περίμενα, εγώ σχηματίζω εδώ και στη μύτη και γύρω εδώ καμιά φορά πόρους ή μαύρα στίγματα. Ίσως το ότι αυτό κάνει τόσο βαθύ καθαρισμό δεν προλαβαίνω να δημιουργηθούν μαύρα στίγματα. Δεν ξέρω, αλλά από όταν το χρησιμοποιώ γενικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η εικόνα του προσώπου μου. Ευτυχώς βέβαια δεν είχα κάποιο πρόβλημα τύπου ακμή κτλ. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για το συγκεκριμένο, αλλά εγώ στις δικές μου ανάγκες και αυτά που εμένα με προβλημάτισαν, π.χ. πόροι, μαύρα στίγματα, λιπαρότητα, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Από Pillion Soaps επίσης χρησιμοποιώ συστηματικά το σαπουνάκι αυτό εδώ με τον παπαρνόσπορο. Εννοείται και αυτό είναι με ελαιόλαδο, λάδι καρύδας επίσης και παπαρνόσπορο και μυρίζει blackberry και είναι θήκο. Το χρησιμοποιώ σαν απολέπιση για το σώμα μαζί με το glove γαντάκι μου, το οποίο θα σας δείξω. Δηλαδή αυτό πραγματικά σαν κόμπο το χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά. Το γάντι είναι αυτό εδώ και αυτό εδώ είναι το σαπούνι. Κάνουν φοβερή δουλειά και επίσης πλένομαι. Και δεν το περίμενα, παιδιά, θα το αγαπούσα τόσο πολύ. Πάλι με φυσικό σαπούνι από Pillion Soaps. Το συγκεκριμένο μυρίζει τσιχλόφουσκα. Δείτε σχέδιο, δείτε πόσο τέλειο είναι. Είναι πραγματικά φανταστικό. Το οποίο κάνει και τρελό αφρό. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς να σας το δείξω αυτό το πράγμα. Πώς να το τραβήξω για να φανεί. Αν μου λέγανε ότι ένα φυσικό σαπούνι θα έκανε αφρό. Εντάξει, θα ήμουν αδύσπιστη. Με ξέρετε γενικά ότι είμαι λίγο δύσπιστος άνθρωπος και ότι γενικά ένα προϊόν πρέπει να καταβάλει λίγη προσπάθεια για να με πείσει. Ότι αυτό που γράφει απ' έξω, γιατί ξέρετε ότι είμαι και ψυχάκι. Θέλω αυτό που γράφει απ' έξω να το κάνει, για παράδειγμα. Οπότε όταν διαβάζω κάτι, παρατηρώ πάρα πολύ καλά τι λέει και το τσεκάρω μετά. Λοιπόν, δεν θα το πίστευα ότι ένα φυσικό σαπούνι μπορεί να κάνει το σαφρό. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Με το συγκεκριμένο, όταν χρησιμοποιώ αυτό το γάντι και κάνω το μπάνιο μου, μιλάμε για πολύ αφρό. Δεν ξέρω. Επειδή είναι τραχιά, η επιφάνειά του παίρνει περισσότερο προϊόν και τρίβοντάς το με το δέρμα το βρεγμένο δημιουργεί περισσότερο αφρό από ότι ένα άλλο απλό σουγκάρι. Δεν ξέρω. Πάντως είναι φανταστικό. Θα σκεφτώ έναν τρόπο κατά πώς μπορώ να σας δείξω το συγκεκριμένο, γιατί πραγματικά αξίζει. Γιατί νομίζω μόνο άμα το δεις ή αν το έχεις αγοράσει και το έχεις εσύ και το δεις πάνω σου. Αλλιώς νομίζω δεν πρόκειται να πιστέψετε αυτό που λέω. Τι να πω. Σας καταλαβαίνω, αλλά πραγματικά συμβαίνει. Λοιπόν, μετά στο πρόσωπο επίσης με βοήθησε πάρα πολύ από την Clinique, το Clinique ID. Το συγκεκριμένο που έχω εγώ είναι με την μπλε αμπούλα μέσα. Κάτω είναι το gel που είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας και το από πάνω είναι αυτό που είναι για πόρους. Το χρησιμοποιώ το πρωί, το συγκεκριμένο, και έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στη λάμψη του προσώπου το πρωί και το ίδιο συμβαίνει και το βράδυ, επειδή θέλω ένα πιο έτσι ενυδατικό, λίγο πιο δυνατό serum, χρησιμοποιώ από Pixi το Glow Tonic Serum, είναι αυτό εδώ. Γενικά έχω χρησιμοποιήσει όλη τη σειρά τη συγκεκριμένη της Pixi και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το συγκεκριμένο έχει ένα πολύ λουλουδάτο άρωμα, μόνο αυτό δεν με ξετρελαίνει. Μυρίζει αρκετά έντονα λουλούδια που ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι και απόλυτα φαν λουλούδια, τριαντά φιλεστορίες τέτοιες. Το αντιπαρέρχομαι όμως αυτό γιατί μου αρέσει σαν προϊόν. Αργεί να απορροφηθεί λίγο, οπότε κάνω το μασαζάκι μου που θέλω για το βράδυ, σε αντίθεση με αυτό εδώ που το βάζεις, το άπλωσες, απορροφήθηκε, έβαλες το μακιγιά σου, έχεις βάλει το τηλεκό σου, ό,τι θέλεις. Δεν έχει κανένα θέμα. Το άλλο θέλει η δουλίτσα και γι' αυτό μου αρέσει και το προτιμώ το βράδυ. Επόμενο αγαπημένο πραγματικά για το διάστημα που πέρασε προϊόν προσώπου είναι οι δύο μάσκες που χρησιμοποιούσα non-stop και τις χρησιμοποιούσα και τη μία και μετά την άλλη. Η πρώτη είναι από την Revive, είναι η Dead Sea Facial Matte Mask. Είναι σε αυτή εδώ την πάρα πολύ εύχριστη συσκευασία. Ειλικρινά, αυτό εδώ πέρα δεν μπορείτε να φανταστείτε
πόσο με βόλεψε. Πιέζει το προϊόν, βγαίνει πάνω πολύ εύκολα, παρόλα αυτά ξανακλίνει. Δεν είναι η χάρτη να σου μετά τι πετά κτλ. Σύντομα ότι πιάνει και λίγο χώρο γιατί άμα την πιέσει, επειδή είναι σε τέτοιο ύφασμα και δεν είναι πλαστικό, μπορεί και να την πα και μαζί σου. Η συγκεκριμένη είναι φανταστική. Είναι μια μάσκα που είναι με λάσπη από τη νεκρά θάλασσα. Να σα πω, αν δεν το γνωρίζετε ήδη, ότι η νεκρά θάλασσα είναι το μεγαλύτερο φυσικό σπα στον κόσμο και το καλύτερο. Περιέχει πάρα πολλά φυσικά μέταλλα και ιχνοστοιχεία, τα οποία όλα αυτά η Rivaz τα έχει βάλει σε αυτήν εδώ τη μάσκα, αλλά και γενικότερα τα προϊόντα της, στα προϊόντα της, γιατί σαν brand πρεσβεύει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι μπορούμε να φέρουμε το σπα στο σπίτι μας μέσω αυτών των προϊόντων, τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι και luxury σαν στήσιμο, σαν προϊόντα, αλλά και σαν φιλοσοφία, ότι είναι εμπνευσμένα από το μεγαλύτερο φυσικό σπα στον κόσμο και ότι συλλέγοντας όλα αυτά τα συστατικά μπορούμε στο σπίτι μας να ζήσουμε μια υπέροχη εμπειρία σπα. Πραγματικά αυτό ζεις. Να σας πω ότι αυτό το πράγμα εδώ μυρίζει θάλασσα όταν το βάζεις στο πρόσωπό σου, κάνει φοβερό καθαρισμό. Εδώ πέρα γράφει ότι είναι και για αναζωογόνηση και καθαρισμό σε βάθος. Και όντως το κάνει. Εγώ ξέρετε ότι μετά πάντα από αυτές τις μάσκες, είτε είναι καθαρισμού με άνθρακα, με άργυλο, αυτή που είναι με λάσπη, οποιαδήποτε μάσκα που έχει στόχο το βαθύ καθαρισμό της επιδερμίδας, πάντα μα πάντα χρησιμοποιώ μετά μία μάσκα ενυδάτωσης. Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποίησα πάρα πολύ της Natura Estonica την face mask, η οποία είναι σε μορφή gel. Μία πάρα πολύ ωραία, πολύ δροσερή μάσκα ενυδάτωσης, αφήνοντας πάρα πολύ απαλή την επιδερμίδα. Εννοείται πως περιέχει υαλουρονικό και συνένζυμο κιουτέν, το οποίο έχουμε πει ότι είναι και φοβερό για την πρόληψη της γύρανσης. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έχει αλόε βέρα, μυρίζει ελαφρώς, ευτυχώς, ελαφρώς λουλουδάτα. Τίποτα που να με δυσανασχετεί όταν τη φοράω, μ' άρεσε πάρα πολύ και το κόμπο που έκανα με αυτές τις δύο ήταν υπέροχο. Περνάω στα προϊόντα μαλλιών και δεν πίστευα ότι θα λάτρευα τόσο πολύ δύο προϊόντα που θα σας δείξω. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Είναι από την εταιρεία Marrakesh. Το ένα είναι το Soothing Treatment. Είναι αυτό εδώ. Είναι μία λευκή κρεμούλα, η οποία να σας πω ότι περιέχει argan oil μέσα, αλλά και έλαιο κάναβης, και είναι μία μέθοδος για φυτική κερατίνη. Δηλαδή, μόλις λούσεις τα μαλλιά σου, τα οποία να είναι ακόμα βρεγμένα, αλλά σκουπισμένα με την πετσέτα δηλαδή, βάζεις από αυτό εδώ τέτοια ποσότητα ώστε να φτάσει να καλύψει όλα τα μαλλιά σου και στη συνέχεια απλά τα στεγνώνεις με το πιστολάκι και αυτό τα ισιώνει. Να σας πω ότι εννοείται ως συνήθως, γιατί είμαι εγώ, δεν το πίστευα μέχρι να το κάνω. Το οποίο όντως το κάνει. Να σας πω ότι αυτό το, ας το πούμε, ίσιωμα που κάνει το φυτικό διαρκεί απλά μέχρι να τα ξαναλούσεις. Έτσι, αυτή τη στιγμή το έχω βάλει. Να σας πω ότι δεν έχω ισιώσει τα μαλλιά μου με ισιωτική, γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν είναι καρφή ίσια. Όμως μπορείτε να δείτε, εντάξει, εκτός από αυτό εδώ που είναι της Φράτσης, επειδή συνήθως και το βάζω πίσω από τα αυτιά μου, μπορείτε να δείτε όμως ότι και είναι πολύ λαμπερά. Και φαίνονται πολύ ενυδατωμένα, αλλά και όντως έχουν μια πολύ ίσια έτσι γραμμή, χωρίς να έχω κάνει τίποτε άλλο. Το μόνο που έχω κάνει είναι ότι απλά έβαλα το συγκεκριμένο προϊόν στα μαλλιά μου και μην φανταστείτε ότι τα στέγνωσα με βούρτσα και πιστολάκι, ουσιαστικά ίσχυμα, ούτε καν. Απλά πιστολάκι τα στέγνωσα, τίποτε άλλο. Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη. Το θεωρώ για το καλοκαίρι ένα must προϊόν, γιατί πραγματικά το καλοκαίρι. Προσωπικά εγώ με τη ζέστη δεν αντέχω ούτε το πολύ ίσχυμα, όλα τα προϊόντα θερμότητας τα θεωρώ γενικά λίγο δύσκολα στα να τα κάνεις. Οπότε πραγματικά το συγκεκριμένο είναι φοβερό και η ίδια σειρά να σας πω ότι έχει με τα ίδια ακριβώς προϊόντα, συστατικά μέσα στα προϊόντα, δηλαδή με argan oil και ήλιο κάναβης, έχει και το spray, το οποίο είναι, μισό λεπτό, να το, είναι αυτό εδώ, είναι leave-in treatment conditioner, δηλαδή είναι για να το ψεκάσεις και να ξεμπερδέψεις τα μαλλιά σου. Μυρίζουν φοβερά και τα δύο. Αυτό μυρίζει πάρα πολύ φρουτένια. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο και μένει αυτή η μυρωδιά στα μαλλιά για λίγο διάστημα, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ. Και το άλλο μυρίζει πιο ανατολίτικα και σαν έχει έτσι λίγο βανίλια, mask μέσα, τέτοια μυρωδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρω ότι εγώ αυτές τις μυρωδιές τις αγαπώ. Οπότε πραγματικά αυτά τα δύο προϊόντα χρησιμοποιούσα συνέχεια το τελευταίο διάστημα, έγιναν πραγματικά αγαπημένα μου και δεν νομίζω ότι σίγουρα θα τα αποχωριστώ για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αποκλείεται θα τα χρησιμοποιώ, γιατί με βόλεψε πάρα πολύ το όλο θέμα με το φυτικό, με τη φυτική ισιωτική. Περνάω μετά στα αγαπημένα μου προϊόντα για το σώμα. Όπως σας είπα, επένδυσα πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και πραγματικά χρησιμοποίησα πάρα πολλά προϊόντα skincare, γιατί ένιωθα ότι το είχε ανάγκη το σώμα μου, γιατί είχα λίγο παραμελήσει το κομμάτι αυτό το προηγούμενο διάστημα. Χρησιμοποίησα λοιπόν πάρα πολύ δύο κρέμες σώματος. Η μία είναι αυτή εδώ,
που την είχα πάρει από το Alas Resort and Spa. Μπορείτε να δείτε το βίντεο, θα το βάλω πάνω να περάσει για να δείτε τι είναι. Είναι ένα γαλάκτωμα σώματος με βιολογικό ελληνικό ελαιόλαδο, βαμβάκι και πράσινο τσάι. Μυρίζει φανταστικά, απορροφάται υπέροχα από την επιδερμίδα και κάνει τρομερή υδάτωση. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και η μυρωδιά του, η υφή του είναι φανταστική και το ίδιο έγινε και με πιο αναζωογονητικό άρωμα. Το συγκεκριμένο είναι με μάγκο, είναι από την Naturalium. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το βρείτε στο μπουμπούκι, στο κατάστημα. Είναι φανταστικό. Να πω ότι έχω χρησιμοποιήσει και το αντίστοιχο αφρόλυτρο και το σαμπουάν. Τρομερό έτσι consistency στη μυρωδιά. Μυρίζουν και τα τρία την ίδια μυρωδιά μάγκο, αυτή που εγώ λατρεύω. Το όλιος εννοείται το χρησιμοποιώ συνέχεια σε λίγο παγέμπτης. Είναι τέλειο πραγματικά. Και πριν περάσω στο προϊόντα μακιγιάζ, είναι δύο τελευταία προϊόντα τα οποία με έσωσαν, παιδιά, και αξίζει να τα αναφέρω. Το ένα είναι η Cical Fate της Avène. Παλαιότερα σας έχω ξαναδείξει αυτή την κρέμα. Θα σας πω τώρα πώς τη χρησιμοποίησα. Αυτή εδώ είναι μια αναπλαστική επαναορθωτική κρέμα και το ίδιο είναι και η Cicaplast. Είναι λίγο αντίπαλες αυτές οι δύο μεταξύ τους. Της La Roche-Posay με προβιταμίνη β5 που μόνο που η συγκεκριμένη συσκευασία, γι' αυτό βλέπετε ότι είναι και μικρή, δεν βγαίνει στη μεγάλη, είναι που έχει και SPF 50. Εγώ λοιπόν έπαθα ένα έγκαυμα στο χέρι μου, σε αυτό εδώ το σημείο, που τώρα ευτυχώς με τις αναπλαστικές σχεδόν δεν φαίνεται, έχει μείνει πολύ λίγο ένα μικρό σημαδάκι, το οποίο θα φύγει και αυτό. Έπαθα ένα έγκαυμα με το ψαλίδι για τις μπούκλες των μαλλιών. Λοιπόν, το οποίο, παιδιά, ήταν πολύ σοβαρό. Το χέρι μου είχε γίνει χάλια. Είχε κάνει μια κοιλίδα τέτοια μαύρη. Μετά ξεφλούδισε. Στην αρχή έβγαλε πίον, έγινε φουσκάλα. Μετά ξεφλούδισε, έγινε βγήκε το υγρό. Μιλάμε ένα χάλι μαύρο. Και να λέω εγώ, Παναγία μου, τι θα κάνω, θα μου είναι σημάδια. Αυτό ξέρετε, ο πανικός ο ίδιος. Και τι μου πρότεινα λοιπόν από το φαρμακείο να είναι καλοί άνθρωποι. Ότι να βάζω όταν βγαίνω έξω τη συγκεκριμένη που έχει το αντιλιακό μέσα, έχει SPF 50, γιατί μου είπαν αυτό δεν θέλει ήλιο, τίποτα. Όσο μπορεί, δηλαδή με το βλέπει ήλιο, σύμβαζε 100 τόνου αντιλιακό. Οπότε έβαζα τη συγκεκριμένη που είναι αντιλιακό, αλλά είναι και αναπλαστική κρέμα μαζί. Και εννοείται πως όταν δεν ήμουν σε ήλιο, συνέχεια, πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα, χρησιμοποιούσα τη συγκεκριμένη που είναι τη Avène. Αυτή δεν έχει αντιλιακό, αυτή βγαίνει και σε μεγαλύτερη ποσότητα. Μπορείς να τη χρησιμοποιείς όσο συχνά θέλεις. Είναι ιδανική στο να αναπλάθει την επιδερμίδα. Πραγματικά σας λέω με έσωσε, δεν το περίμενα, εγώ είχα τρομάξει ότι μάλιστα είχα σκεφτεί και τη λύση. Ακούστε το παρανοϊκό, λέω, επειδή το χτύπημα που, το κάψιμο που έπαθα ήταν σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ μέσα, και εγώ εδώ στον καρπό εσωτερικά έχω το τατού. Οπότε σκέφτηκα ότι στη χειρότερη, αν μου είναι σημάδι, θα κάνω κάποιο εδώ σχέδιο και θα πω ότι θα είναι σαν να συνεχίζεται, σαν μια προέκταση. Δηλαδή μου σίγουρα θα μείνει σημάδι. Και τώρα το βλέπω ότι πέτρε τρομερά καλά, οπότε πραγματικά αυτές οι κρέμες είναι σωτήριες. Αν πάθετε έγκαυμα. Το έγκαυμα μπορεί να είναι και ηλιακό, να ξέρετε από ό,τι μου είπανε. Και από τον ίδιο δηλαδή μπορεί να σε βοηθήσουν οι συγκεκριμένες. Είτε όπως εγώ με κάποιο αντικείμενο, είτε οτιδήποτε που χρειάζεται ανάπλαση. Παιδιά, είναι θαυματουργές, δηλαδή σας το εγγυώμαι, ήταν φοβερές. Σας λέω, είχα μέχρι και plan B εδώ πέρα, τι θα κάνω, φανταστείτε. Και περνάμε τώρα στα αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ που χρησιμοποίησα. Δεν θα μπορούσα πραγματικά να μείνει στα αγαπημένα μου ένα highlighter το οποίο το έλειωσα, το έβαζα κάθε μέρα βασικά. Ήθελα να βάλω highlighter, έπιανα μόνο αυτό. Είναι από τη Morphe, είναι το Spark, είναι αυτό εδώ. Το βρίσκεται σίγουρα στο Look Fantastic. Δεν ξέρω που άλλο μπορείτε να το βρείτε για να είμαι ειλικρινής. Αν εξαιρέσετε το μικρό το ατυχηματάκι που του συνέβη εδώ στο κέντρο, πραγματικά έχει μια χρυσή υπέροχη λάμψη, έχει διάρκεια. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι ό,τι καλύτερο. Λάμπει απίστευτα, είναι θεϊκό. Επίσης ένα προϊόν λάμψης, αλλά με άλλη χρήση, θα σας πω ακριβώς τι εννοώ, είναι η Air Touch Finishing Powder από τη Radiant. Είναι σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, παλαιότερα σίγουρα σας την έχω δείξει γιατί τη λατρεύω. Έχω τελειώσει κάνα δυο συσκευασίες από αυτήν εδώ, πραγματικά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια πούδρα λάμψης, η οποία δεν είναι για highlighter, είναι για να μπει σε όλο το πρόσωπο, το σώμα, όπου θέλεις, για να δώσει έτσι ένα εφέ, αυτό που λέει Air Touch, δηλαδή της λάμψης, ένα glow from within, ένα τέτοιο πράγμα και το πετυχαίνει απίστευτα. Και το super προϊόν το οποίο το έβαλα και στον ηφικό μου μακιάζ, το χρησιμοποίησα και ήταν θεϊκό, όπως και το είχα προβλέψει όταν το αγόρασα και σας το είχα πει, είναι το Skin Glow, είναι η απόχρωση Peach και είναι από την Absolute New York, είναι για πρόσωπο και σώμα. Και στο σώμα το χρησιμοποίησα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Είναι μια πούδρα λάμψης και αυτή σε loose μορφή, το συγκεκριμένο σε βαζάκι. Έχει αυτό εδώ πέρα για να σε διευκολύνει στην τοποθέτηση, το οποίο παιδιά όντως με διευκολύνει όταν το έβαλα εγώ σε πόδια και ώμους και τέτοια. Τι να πω για αυτή τη λάμψη. Είναι μια ροζ χρυσή λάμψη. Είναι σαν υγρός χρυσός. Εδώ δυστυχώς δεν μπορείτε να το δείτε ακριβώς. Δεν είναι τρομερά έντονο, δεν είναι kitsch, δεν είναι άσχημο. Είναι πραγματικά σαν να την έχει, σαν να είναι φυσική αυτή η λάμψη. Είναι συγκλονιστική. Πραγματικά.
Περνάω μετά πάλι σε ένα πουδρένιο προϊόν, διαφορετικής βέβαια υφής και λειτουργίας. Είναι η Pro Base, η πούδρα από την MUA. Πραγματικά αυτή την πούδρα την έχω χρησιμοποιήσει σε όλα μου τα μακιάζ, παρά ελάχιστον εξαιρέσεων. Είμαι στην απόχρωση 120, να σας πω. Βλέπετε ότι είναι σκαμμένο το κέντρο της συγκεκριμένης. Τι να πω για την τιμή της, για την ποιότητα, το ότι δεν τελειώνει ενώ τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Δηλαδή είναι εξαιρετική. Άμα δεν την έχετε δοκιμάσει, πραγματικά να το δοκιμάσετε. Δεν θυμάμαι ακριβώς την τιμή της, 5-6 ευρώ κάτι τέτοιο είναι. Πάρα πολύ καλή τιμή για πούδρα τέτοιας ποιότητας και το ίδιο ισχύει και για το foundation από MUA, το Pro Base, το οποίο είμαι στην απόχρωση 130. Είναι σε αυτό εδώ το μπουκαλάκι, το οποίο βγάζεις το προϊόν με το συγκεκριμένο ιδιαίτερο applicator, θα το έλεγα, γιατί είναι πλαστικό, παρόλα αυτά με διευκόλυνε, ενώ στην αρχή με είχε λίγο προβληματίσει, αλλά το κάνεις έτσι πάνω στην επιδερμίδα σου, οπότε αφήνεις το προϊόν που θέλεις και στη συνέχεια με το πινέλο μου εγώ έκανα τη δουλειά μου πάρα πολύ ωραία. Επίσης πολύ οικονομικό προϊόν, το οποίο κάνει τέλεια κάλυψη για μένα. Δεν ξέρω για μια επιδερμίδα που έχει ακμή, ίσως έπρεπε να το δουλέψω παραπάνω. Πάντως για μένα, με μια στρώση έχω πλήρη κάλυψη. Βλέπετε και αυτό φοράω και σήμερα. Γενικά όλα τα προϊόντα αυτά που σας δείχνω τα φοράω σήμερα στο πρόσωπό μου. Θεωρώ ότι έχει πλήρη κάλυψη. Θεωρώ ότι δεν έχει να στερηθεί και να ζηλέψει τίποτα από ένα άλλο πολύ πιο ακριβό προϊόν. Μπράβο στην MUA. Πολύ καλή δουλειά. All free, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και πραγματικά κρατάει τη λιπαρότητα μακριά για πάρα πολλές ώρες. Αγαπημένες παλέτες για το τελευταίο διάστημα που πέρασε είναι δύο. Η μία είναι από την Essence και δεν θα το περίμενα ποτέ να μου αρέσει τόσο πολύ μία παλέτα που θα δείτε τα χρώματα. Περιέχει μέσα χρυσό, τυρκουάζ, τα οποία εγώ ξέρετε ότι γενικά δεν τα τολμώ. Περιέχει όμως και κάποια άλλα χρώματα φανταστικά, τα οποία είναι τα συγκεκριμένα. Μα να ξέρετε ότι με αυτά έχω κάνει μακιγιάζ μου σήμερα. Τώρα που τη βλέπω, έχω χρησιμοποιήσει όλη την πάνω σειρά. Πραγματικά τη λατρεύω. Τα δύο τελευταία τα έχω χρησιμοποιήσει στην Gothic, όπως ξέρετε, κάνω πάντα. Μου αρέσει να δίνω λίγο βάθος. Τις λάμψεις στο κέντρο για να αναδεικνύεται το μάτι. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης οικονομική και καλή ποιότητα. Νομίζω ότι για τα λεφτά της είναι ό,τι πρέπει. Άλλη μια παλέτα είναι από την Revolution ή Lemon Drizzle. Είναι αυτή εδώ η κιτρινούλα από το Chocolate Vault. Έχουμε κάνει unboxing γι' αυτό. Θα σας βάλω το βίντεο να περνάει εδώ πάνω να το δείτε, άμα δεν το έχετε δει. Και εδώ έχει φοβερά χρώματα. Και δείτε χρωματάρες που έχει. Σας την έχω τώρα ανάποδα για να είμαι σε τυφλός ο καθρέφτης. Έχει πάρα πολύ ωραία χρυσά, πολύ ωραία έτσι μπρονζέ χρώματα. Είναι υπέροχη πραγματικά. Έχει όμως και τα κοραλί, έχει και ένα βυσσινί. Μ' αρέσει, κάνεις πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς με αυτήν την παλέτα. Έχει και ματ και σήμερα αποχρώσεις, οπότε κρατώντας μόνο αυτή είμαι ok για να δημιουργήσω ένα look, χωρίς να μου χρειάζεται να παίρνω και σκιές από άλλες παλέτες και να κουβαλάω μαζί με πολλά πράγματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά η σειρά όλη αυτή με τις σοκολάτες, σε συσκευασίες σοκολάτας, οι παλέτες από τη Revolution μου άρεσαν πάρα πολύ. Τις θεωρώ τρομερές για την τιμή τους και να πω γενικά ότι το τελευταίο διάστημα που έχω δοκιμάσει πολλά προϊόντα έτσι πιο οικονομικά, λίγο εξεπλάγει θετικά και μπράβο σε εταιρείες που παρόλο που κάνουν προϊόντα, που δημιουργούν προϊόντα budget friendly, είναι τόσο καλά και αξιόλογα. Καιρός ήταν να γίνει και αυτό και μπράβο τους και μ' αρέσει να τις στηρίζω αυτές τις εταιρείες και εννοείται πως τα έχετε δει και στο κανάλι μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα αγαπημένα προϊόντα των τελευταίων 2 μηνών. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν συνέβη αυτό, κάντε like και share φυσικά. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram. Εννοείται τώρα τα λέμε και στα δύο καθημερινά εκεί. Και εννοείται να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, πατώντας το καμπανάκι, ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο, φιλιά και πολλά. Γεια σας!